Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, είμαστε οριακά. Ναι, είμαστε οριακά ακριβώς. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί στο Δήμο Δέλτα, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα σχολεία που μας ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, μ' άρεσε αυτό που αναφέρατε, έχουμε έναν βαρδάρι θεμάτων και επικαιρότητα. Έτσι. Είναι άλλωστε και η εποχή και οι συνθήκες είναι δύσκολες, οπότε πρωτοβουλίες που γίνονται δικαιολογημένα από τους πολίτες αντιμετωπίζονται πολλές φορές με κάποια διψηφιστία, πολλές φορές αντιμετωπίζονται με κάποιες αμφιβολίες και δημιουργούν και ζητηματάκια. Ξεκινήσαμε τα σχολεία από προχθές. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση εδώ στο Δήμο Δέλτα. Εμφανίστηκαν όμως κάποια φαινόμενα, να το πω έτσι, τα οποία είναι συγκεκριμένα και όπως υπήρχε μια διαμαρτυρία για σε μια σχολική δομή που υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι κάποιες αίθουσες που φιλοξενούν παιδιά που είναι στο υπόγειο ενός σχολικού συγκροτήματος. Αυτά φαντάζομαι δεν είναι φετινά, είναι προηγουμένων ετών ζητήματα. Διαχρονικά, ιστορικά, απλώς καταλαβαίνετε, εγώ καταλαβαίνω τον πολίτη αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω τον γονιό που σε θέματα πανδημίας και εξάπλωση. Ένα παραπάνω που θέλουν ένα χώρο που να αερίζεται, ας πούμε, για τα παιδιά τους. Δεν το συζητάω, να σας πω και για το συγκεκριμένο, το έχω ήδη απαντήσει. Υπάρχει δίπλα σε αυτή τη σχολική δομή όπου φιλοξενούνται τρία σχολικά συγκροτήματα, τρία δημοτικά, είναι υπέρμετρος ο αριθμός. Χρόνια τώρα είναι αυτό εδώ. Υπάρχουν οι αίθουσες, υπάρχουν άλλοι χώροι, αλλά λόγω COVID τώρα καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχει όμως σχολική δομή σε απόσταση 700 μέτρων, καινούρια, πρώτη φορά φέτος λειτουργεί. Το επαναλαμβάνω, πρώτη φορά φέτος λειτουργεί. Βοηθάει στην αποσυμφόρηση. Βοηθάει στην αποσυμφόρηση που έχει πάρα πολύ λίγα παιδιά. Και έχω ήδη δώσει εντολή και στην αρμόδια σχολική επιτροπή τη δική μου να έχω επικοινωνία με τους αντίστοιχους δύο διευθυντές των σχολικών δομών και προφανώς με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, που είναι η αρμόδια για τη χωροθέτηση ουσιαστικά των σχολείων και των παιδιών, ώστε να αποσυμφορηθεί η συγκεκριμένη σχολική δομή και τα παιδιά, οι τρεις και περισσότερες τάξεις, δεν είναι μόνο οι τρεις αίθουσες, περισσότερες μπορεί να χωρέσει το καινούργιο δημοτικό σχολείο που, επαναλαμβάνω, είναι σε μια απόσταση 700 μέτρων από το προηγούμενο. Και εδώ θα ήθελα να δώσω και ένα μήνυμα. Δηλαδή, κατανοώ την ευαισθησία όλων. Και την ίδια ευαισθησία έχουμε εμείς, γιατί στην εποχή μας δεν μπορεί κάποιος να έχει ευαισθησιόμετρο. Έχετε και το δύσκολο στοίχημα της προσχολικής αγωγής, της υποχρεωτικής πλέον η Δήμη, έτσι. Θα σας πω και γι' αυτό, τώρα να σας το πω, την προσχολική αγωγή την έχουμε αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο δικό μας Δήμο. Τα νηπιαγωγεία τα οποία τα έχουμε διαμορφώσει, έχουν τις κατάλληλες υποδομές και φιλοξενούν ήδη νήπια και δίχρονης εκπαίδευσης, δίχρονης νηπιακής εκπαίδευσης. Εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε σε τρεις αίθουσες από τα 63 σχολικές δομές που έχουμε. Ήδη γίνονται ενέργειες. Υπάρχει σχολικό συγκρότημα σύγχρονο. Πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, λειτουργεί 700 μέτρα από την προηγούμενη σχολική μονάδα που θα μπορούσαν να πάνε τα παιδιά. Αλλά υπάρχει πολλές φορές η αντίληψη ότι τα θέλουμε όλα δίπλα στο σπίτι μας. Να το πω έτσι. Σωστά, δεν γίνεται αυτό εδώ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, θα πρέπει να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία, να το πω, ενός λίγο προσωπικού κόστους. Στην Ευρώπη, που λέμε έχουν σύγχρονα σχολεία, σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα και προφανώς θα έχουν με διαφορετικές προδιαγραφές, υπάρχουν ενιαία σχολικά συγκροτήματα και οι μαθητές πηγαίνουν και 2 και 3 και 5 χιλιόμετρα, να το πω μακρύτερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και εδώ πέρα θα πρέπει να το δούμε με μια ευρύτερη ματιά το θέμα και πόσο μάλλον σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ξέρετε, τα ζητήματα δεν λύνονται αν κάποιοι 10-15 γονείς, 20-30 βγούνε και διαμαρτυρηθούν, ενώ υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης και επίλυσης. Αυτό θα το πράξουμε. Άρα όλοι μαζί θα πρέπει να συμβάλλουμε για να έχουμε μια συλλογική διαδικασία. Όπως και σήμερα έχουν πληροφορηθεί κάποια παιδιά σε μια σχολική μονάδα του Δήμου, κάνανε μία αποχή από τα μαθήματά τους, δεν θέλοντας να φορέσουν τη μάσκα. Και σε αυτούς έχω επευθυνθεί και θεωρώ ότι ο νέος μπορεί να κάνει την επανάστασή του, να αμφισβητήσει και να αμφιβάλλει για πολλά πράγματα, αλλά όχι όμως σε ζητήματα που άπτονται τη ατομική ευθύνη και τη συλλογική ευθύνη. Δηλαδή είναι λεπτές τις ισορροπίες εδώ πέρα και θα πρέπει να τις κατανοήσουμε όλοι και να τηρούμε αυτά τα οποία εξαγγέλλονται από τους εμπειρογνώμονες και από τους αρμόδιους ανθρώπους.
Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί με τη δομή που έχετε στα Διαβατά? Μιλάτε για τη δομή προσφύγων. Ναι, δομή προσφύγων, ναι, προσφύγων και μεταναστών, ναι, όχι για τις σχολικές δομές. Κοιτάξτε, υπάρχει, έχουμε τα μάτια μας στις 14 να το πω. Είναι μέσα οι άνθρωποι αυτοί, βγαίνουν, κινούνται ή τους... Ναι, η δομή αυτή είναι ανοιχτή. Είναι η δομή ανοιχτή. Αυτή είναι ανοιχτή. Φιλοξενεί κατά κύριο λόγο ή κατά αποκλειστικό λόγο θα έλεγα οικογένειες. Το θέμα είναι ότι το τελευταίο 7-8 μήνο γνωρίζετε πολύ καλά με, με την προσφυγική έκσταση που υπήρχε λόγω και παραβιάσεων ή να το πω λεονταρισμών από την άλλη πλευρά, από την τουρκική πλευρά και το Ερντογάν. Ισρεύσανε πάρα πολύ αδήλωτοι κτλ. Είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα και το καλοκαίρι και την άνοιξη και το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο πειθαρχημένη η κατάσταση. Αυτό το οποίο σε μια επίσκεψή τους πρόσφατη που είχα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και με τον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα, μου έχουν υποσχεθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας της δομής θα αυξηθούν, τα οποία προφανώς η δομή θα αποκτήσει μια κάρτα ελέγχου για το ποιος μπαίνει και για το ποιος βγαίνει και θα οργανώσουν καλύτερα την είσοδο-έξοδο και την τήρηση των μέτρων. Και αυτό εδώ ανακουφίζει και τους ίδιους αυτούς που είναι εκεί πέρα μέσα, τους πρόσφυγες εννοώ, τους και τους μετανάστες, αλλά είναι και ένα θέμα ασφαλείας για την κοινωνία η και για τις συνθήκες εκεί. Η εικόνα που έχετε για τις συνθήκες εκεί πέρα και για, την, για το capacity, ας πούμε, για την δυνατότητα. Πάντα είναι υπερφορτωμένη. Είναι υπερφορτωμένη, έτσι. Πάντα είναι υπερφορτωμένη. Είναι υπερφορτωμένη από το 20 έως το 60-70% από αυτό που τη αναλογεί. Δηλαδή αυτή η δομή είναι για 900, για την φιλοξενία 850-900 προσφύγων και μεταναστών πλέον. Και εκεί πέρα υπάρχουν πάντοτε πάνω από 1000, να το πω. Οπότε είναι 1300, 1400, 1100. Μάλιστα. Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι σε αυτή τη δομή και πέρι της δομής έρχονται άλλοι μετανάστες θέλοντας να βρουν σύστηση, να το πω έτσι, καταφύγιο και τα έρχονται, λοιπά. Έρχονται ξέμπαρκοι, έρχονται ξέμπαρκοι και περιτριγυρίζουν εκεί. Ναι. Δεν μπαίνουν, αδήλωτοι. Δεν μπαίνουν λοιπόν μέσα στη δομή, κατασκηνώνουν περιμετρικά της δομής. Αυτοί δεν ελέγχονται, η αστυνομία δεν είναι παρούσα εκεί για να τους τσεκάρει αυτούς τους αδήλωτους που περιφέρονται εκεί γύρω γύρω? Απάντηση να σας δώσω, το έχουμε κατ' επανάληψη συζητήσει, έρχονται πολλές φορές, υπάρχουν και οι ΟΠΚ και αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή, έρχονται σταδιακά, γίνονται έλεγχοι, αλλά καταλαβαίνετε όταν δεν υπάρχει τρόπος που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δηλώνονται και ταυτοποιούνται, γιατί συνεχίζουν να περιφέρονται στην περιοχή. Μάλιστα. Γιατί η απάντηση είναι των αρμοδίων οργάνων και πού θα τους πάνε. Κύριε Γανίδη, αυτό δεν είναι απάντηση πολιτείας ευγνωμούμενης, πολιτείας που υπακούει στις αρχές του δικαίου, να το πω, και της ισονομίας των πολιτών. Και αυτό έγινε πολύ πιο έντονο όταν υπήρχε το πρώτο κύμα COVID και τώρα βρισκόμαστε στα πρόθυρα του δεύτερου κύματος, για να μην πω ότι έχουμε πει ήδη και πιθανότατα να μπούμε και στο μάτι, να το πω έτσι, του δεύτερου κύματος που τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Θα πρέπει εδώ πέρα να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μέρημνα, διότι και οι άνθρωποι αυτοί εδώ καταλαβαίνετε, όταν είναι και τοποιημένο ένα σύστημα προφανώς υπάρχουν προβλήματα διάφορα και δεν υπακούν επακριβώς τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει η πολιτεία και τα οποία υποχρεώνει τους πολίτες τους δικούς μας, να το πω, τους κατοίκους να τα υπακούν, και κάποιοι άλλοι δεν τα τηρούν για πάρα πολλούς λόγους. Κύριε Δημαρχέ, συνηθίζεται με αλφαγιώτα, όχι εσείς προσωπικά, συνηθίζεται από όλους μας να αναφερόμαστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη συνήθως πάντα σε σύνδεση με προβλήματα, με επιβαρύνσεις, με τις αντοχές του κοινωνικού συνόλου να συμβιώνουν πάντα με επιβαρυντικές δράσεις ή δραστηριότητες, έτσι, ένα διαρκές παράπονο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θετική προοπτική υπάρχει για την περιοχή? Υπάρχει αναπτυξιακό πρόσημο το οποίο επιζητά ή θέτει υποψηφιότητα εκεί η περιοχή για να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, και λίγο το κλίμα και να ανέλθει και η ποιότητα ζωής για τον μέσο κάτοικο της περιοχής σας? Το περιγράψατε λεπτομεριακά και επακριβώς το πρόβλημα. Είναι χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών συσσωρευμένης άναρχης, να το πω έτσι, περιβαλλοντικής δραστηριότητας. Στη δυτική πλευρά είναι
ο αποδέκτης ανεπιθύμητων των δραστηριοτήτων. Χρόνιο, ναι. Και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ουσιαστικά δοκιμάζουμε καθημερινά, δεν εννοώ ούτε εβδομαδιαία ούτε μηνιαία. Ωριαία και καθημερινά και ωριαία μπορώ να σας αναφέρω τις δυνάμεις μας, τις αντοχές μας απέναντι σε αυτό το είδους τις επιθέσεις, να το πω, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και είμαστε περιοχή καθυλωμένη στη στασιμότητα και την υποανάπτυξη. Ουραγίστες εκτελήσεις. Αυτό ήταν και μια πρόκληση για μένα να συμμετέχω μετά από πολλά χρόνια και να επαναδραστηριοποιηθώ, να το πω, στα κοινά μέσα από κάποιο ρόλο που αυτή τη στιγμή μου αντιστέθηκε. Ναι, ωραία. Και βγήκατε δήμαρχος. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι, έχετε υλικά. Έχετε, για να φτιάξεις κάτι χρειάζεται πρωτήλη, χρειάζεται να έχεις κάτι στα χέρια σου να δουλέψεις. Έχετε τέτοια εργαλεία. Αυτό που εγώ επιδιώκω αυτή τη στιγμή που έχω διαμορφώνουμε ένα συνολικό σχεδιασμό, γιατί εμείς σαν Δήμος Δέλτα είμαστε και ένα οργανικό στοιχείο που κρατάμε την παραγωγή εδώ πέρα, όχι της πόλης θα έλεγα, αλλά και ευρύτερα της Μακεδονίας. Ναι, έχετε και τη Σύνδο εκεί. Να σας δώσω ένα νούμερο που πιθανότατα να μην το ξέρετε. Το 15% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας παράγεται στο Δήμο Δέλτα. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω. Το 15% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας παράγεται εδώ πέρα στις 1.300 περίπου επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Δέλτα. Και είναι παρά το φαινόμενο, το μακρύ φαινόμενο της αποβιομηχάνησης της περιοχής, έτσι, φαντάζομαι να μην είχαμε αποβιομηχάνηση. Το πρόβλημα δεν είχαμε, θα ήταν θετικό από την πλευρά της οικονομίας, αρνητικό από την πλευρά αντιμετώπισης των προβλημάτων, ναι, ενώ κυκλοφοριακών θεμάτων και μέτρων τα οποία επιβάλλει πλέον η πολιτεία στο COVID. Καθημερινά επισκέπτονται την περιοχή πάνω από 100.000 εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, πελάτες, προμηθευτές κτλ. Άρα είμαστε ένας ευάλωτος δήμος σε οτιδήποτε θέματα. Και χρόνια τώρα είμαστε κάτω από τα ραντάρ σχεδιασμού της πολιτείας. Δική μου επιδίωξη είναι να διαμορφώσω ένα σχέδιο και να ζητήσω, να απαιτήσω μαζί με τους συμπολίτες μου εδώ πέρα, η δυτική πλευρά και δύο Δήμος Δέλτα, αλλά μιλάω για όλη τη δυτική πλευρά, γιατί τα προβλήματα είναι διαδημοτικά πλέον, ναι, καταλαβαίνετε. Να σταματήσουμε να είμαστε αποδέκτες λοιπόν επιβαρυντικών δραστηριοτήτων και να μπούμε στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών της αναβάθμισης. Διότι το περιγράψατε πολύ όμορφα. Δηλαδή τώρα με πάει κατευθείαν ο νους. Ειρήνη μου, πολλές φορές ακούμε δημάρχους τουριστικών περιοχών να λένε ότι εμείς εδώ για 3 μήνες το καλοκαίρι διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Εσείς το έχετε αυτό κάθε μέρα. Καθημερινά. Με τους εργαζόμενους, με τους προμηθευτές, έτσι, αυτό που περιγράψατε, το έχετε κάθε μέρα. Έχετε ένα διπλασιασμό του πληθυσμού σας εκεί κάθε μέρα. Το ζω κάθε μέρα, το ζω κάθε πολίτης εδώ πέρα κάθε μέρα και κάθε μερινά δοκιμάζεται ωραία, σας είπα, η αντοχή μας και φυσικά η ικανότητα προσαρμογής μας. Καταλαβαίνετε γιατί ευελιξία και ταχύτητα πρέπει να έχει κάποιος πολίτης να καταπίνει, να το πω έτσι, το θυμό και την αγανάκτηση και να προσπαθεί να συμπεριφέρεται ως μέλος μιας δίκαιης και ευνομούμενης. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν μόνοι σας καταρχήν γι' αυτό? Έχουμε ένα σχεδιασμό περιβαλλοντικό, αντιπλημμυρικό και να το πω αστικών αναπλάσεων. Μάλιστα. Αυτά εδώ είναι θέματα τα οποία η πολιτεία πρέπει να τα εντάξει στον συνολικό της σχεδιασμό για να σταματήσουμε να είμαστε, να το πω έτσι, υποβαθμισμένοι. Μόνοι σας έχετε τη θεσμική και τεχνική δυνατότητα να κάνετε πράγματα? Και σε τι βαθμό? Και τα χρήματα πολύ βέβαια. Περιορισμένα. Πολύ περιορισμένα, γιατί καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή περιφερειακή δήμη όπως και εγώ δεν έχουμε τις ανάλογες τεχνικές υπηρεσίες να σχεδιάσουμε. Έτσι, δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα και πολλές φορές δεν έχουμε την αρμοδιότητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα να επέμβουμε. Και σας αφορά άμεσα και το υποκατάρτιση χωροταξικό που γίνεται, που έρχεται τώρα, έτσι. Το χωροταξικό είναι το ένα και σημαντικό το οποίο πρέπει να λυθεί για να σταματήσει αυτή η άναρχη, να το πω έτσι, οικοδόμηση δραστηριοτήτων σε αγροτικά, σε αγροκτήματα, να το πω έτσι, χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές. Χρόνια τώρα η άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση καλοφορίου, που υπάρχουν πάνω από 400 επιχειρήσεις, έχει χωροθετηθεί σε αγροτεμάχια που ναι μεν επιτρέπεται η χρήση, δεν υπάρχει όμως πολεοδομικός χωροταξικός σχεδιασμός όπου να μπορούμε να κάνουμε έργα υποδομής. Τι είναι έργα υποδομής, να το πω πολύ απλά, να έχουμε δίκτυα ομβρίων, να έχουμε αποχετευτικά δίκτυα και ένα σύνολο πραγμάτων και δρόμους κτλ. Όπου εκεί πέρα αυτή η περιοχή υποδέχεται μεγάλα φορτία, γιατί έχουν το τελευταίο διάστημα λόγω κυτνίασης με το λιμάνι υπάρχουν εμπορευματικά κέντρα, logistics.
που καθημερινά από δρόμους οι οποίοι είναι μικροί, δρόμους που δεν έχουν από κάτω υποδομή, δεν υπάρχουν δίκτυα ομβρίων για να γίνεται η απορροή των νερών, περνάνε κατεστραμμένοι δρόμοι, λακκούβες, μικροί δρόμοι. Μιλάμε τεράστιο το πρόβλημα και για τους επιχειρηματίες και για τους κατοίκους. Πλημμυρικές παγίδες έχετε και στην περιοχή, πλημμυρικές παγίδες. Προφανώς. Δηλαδή υπάρχουν σημεία που είναι ευάλωτα σε πλημμυρικά φαινόμενα και ποια είναι αυτά, ποια ξεχωρίζεται. Σε κάθε απότομη βροχόπτωση υπάρχει πρόβλημα μέσα στο καλοφόρι. Σας το τονίζω. Είτε στην άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, είτε στην κοινότητα. Επίσης υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε ό,τι αφορά όλο το παράκτιο μέτωπο της δυτικής πλευράς, γιατί υπάρχουν οι καθυζήσεις. Mm-hmm. Πρόσφατα τον Νοέμβρη που υπήρχε το φαινόμενο Γυριώνης, κόντεψε να πλημμυρίσει το καλοφόρι. Ευτυχώς σταμάτησε ο νοτιάς, να το πω, και σώθηκε η περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό έχω κρούσει τον κόδωνα, το έχω πει γραπτός και προφορικός, θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα αν τυχόν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του Αξιού, όπου εκεί πέρα έχουν σχηματιστεί αποφερτά υλικά νησίδες, όπου έχει κλείσει το ποτάμι την απορροή του αποφερτά επίσης υλικά, και αν υπάρχει μια έντονη βροχόπτωση. Αυτά ποιος είναι υπεύθυνος να καθαρίσει? Αυτά είναι περιφέρεια και κυρίως Υπουργείο, όταν μιλάμε για ζητήματα πολύ, να το πω, μείζωνος σημασίας και αφορούν λεκάνες απορροής. Και τα έχετε αναφέρει και δεν έχουν καθαριστεί? Γιατί η περιφέρεια προωθεί και κάποια προγράμματα αντιπλημμυρικών έργων? Κοιτάξτε, προσδιορίσα σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Προφανώς και υπάρχουν προγράμματα αντιπλημμυρικών. Υπάρχει το με τα όβρια, όπου εδώ πέρα προσπαθώ να χρηματοδοτήσουμε, να φτιάξουμε μία μελέτη συνολική αντιπλημμυρική προστασία όλου του δυτικού μετώπου, δηλαδή τη περιοχή του Καλοφορίου, τη περιοχή του Πόντου. Τα λέω γιατί οι επιχειρηματίες που ζουν εκεί το κατανοούν και συνέχεια είναι αντιπλημμυρικά. Ναι, θα καταλαβαίνω τι λέτε. Να φτάσουμε μέχρι και τις κήτες των ποταμών. Γιατί στο Δέλτα φιλοξενούμε και τρεις κήτες ποταμών. Του Γαλλικού, του Αξιού και του Λουδία. Κυρίως όμως το επισημένο Αξιού πρωτίστως και Γαλλικού δευτερευόντως, θα υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα. Και κυρίως του Αξιού, το επαναλαμβάνω, που αν υπάρχει έντονη βροχόπτωση και αν δεν μπορούν τα νερά να συγκρατηθούν από τα φράγματα, δεν θα μπορέσουν οι γείτονές μας, οι Σκοπιανοί, οι Βορειομακεδόνες κτλ. Να τα συγκρατήσουν και τα ανοίξουν, εδώ πέρα θα υπάρχει έντονο φαινόμενο που θα κινδυνεύσουν περιουσίες. Να το πω, γιατί δεν θέλω να φτάσω να προλέγω δεινά, ας πούμε, μεγαλύτερα από αυτά που πιθανότατα να προκύψουν. Ναι. Άρα θέλει μια αντιπλημμυρική προστασία όλο το δυτικό παράκτιο και ποταμικό μέτωπο το οποίο υπάρχει. Συνολικό σχεδιασμό με αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, είτε στο επίπεδο των ομβρίων, είτε στο επίπεδο της θάλασσας, είτε στο επίπεδο των νερών των ποταμών. Κύριε Ιωαννίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε για μελέτες πρέπει να γίνουν για τα αντιπλημμυρικά έργα. Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχουν γίνει αυτές οι μελέτες. Όχι, δεν υπάρχει συνολική αντιπλημμυρική μελέτη για την περιοχή. Όχι. Υπάρχουν αποσπασματικές ενέργειες. Τώρα ξεκίνησε μια διαδικασία για αυτό που είπατε, το χωροταξικό της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης Καλοφορίου, η οποία όμως θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη διάσταση και να συνοδεύεται και από αντιπλημμυρικά φαινόμενα. Συνολικού σχεδιασμού πάντα μιλάω. Όχι αποσπασματικού μια συγκεκριμένη περιοχή, γιατί υπάρχουν ευρύτερα φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν τα έχουμε γίνει μάρτυρες, να το πω έτσι, επικίνδυνων φαινομένων. Επικίνδυνο. Πρέπει το ανάφωμα το οποίο ορθώς η περιφέρεια έσπευσε και το να το πω έτσι, το δυνάμωσε, αλλά και πάλι αυτό εδώ που έχει γίνει μετά το φαινόμενο Γυριών, σας είπα για τέλη Νοέμβρη, έχει γίνει μια ενίσχυση του αναχώματος, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτή που θα αποτρέψει ένα ισχυρό κύμα παλήρειας, τσουνάμι, να το πω πολύ απλά, που το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει χρόνιο πρόβλημα, το επαναλαμβάνω. Υπάρχουν καθυζήσεις, περιοχή ολόκληρη είναι 3 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό εδώ. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Έχω δει και στο παρελθόν, έχω δει μία μελέτη που κάνουν για προβολή αλλαγής παρακτίων ζωνών σε βάθος 50 ή 100 που δείχνει σε 100 χρόνια εκεί την περιοχή σας να είναι θάλασσα. Δεν θα έχετε δήμο σε 100 χρόνια με βάση αυτές τις προβολές.
Ναι, μα σας είπα, είναι κάτω από τη θάλασσα. Άρα πρέπει να ενισχυθούν τα φαινόμενα, να γίνουν άμεσα αυτή η συνολική αντικειμενική μελέτη για να ξεκινήσουν τα έργα. Καταλάβατε, γιατί έργο χωρίς ανάλογη μελέτη δεν μπορεί να γίνει. Και αυτά εδώ απαιτούν υπέρογκα ποσά, τα οποία. Το ειδικό χωρικό που υπάρχει για το παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, δεν είστε κι εσείς μέσα σε αυτή την ιστορία. Ναι, αυτό που λέμε αγγελοχώρη-καλοχώρη. Αγγελοχώρη-καλοχώρη, ναι. Αυτό εδώ. Αυτό δεν αγγίζει τις προοπτικές της δικής σας περιοχής σαν προοπτική αναβάθμισης και τι βλέπετε να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Εν μέρη, γιατί σταματούσε το καλοχώρη, το επεκτείναμε μέχρι τις εγγολές της Κήτης του Γαλλικού. Μάλιστα. Θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό, το έχω επισημάνει, το κατανοεί και η περιφέρεια αυτό εδώ. Mm-hmm. Ξεκίνησε όμως με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε όλο το χώρο ταξικό να πηγαίνει, να πιάνει και την περιοχή Νατούρα, γιατί είναι και ένας καταπληκτικός συντροβιότοπος αυτή η περιοχή με το. Mm-hmm. Είναι το Δέλτα Ταξιού, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Το οποίο θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί και αυτό, Δήμαρχε, εδώ και χρόνια. Για να αξιοποιηθεί πρέπει να γίνουν τα ανάλογα έργα. Εμείς κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε πρωτοβουλίες, λίγο μας σταμάτησε η πανδημία, οι οποίες καταλαβαίνετε και τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούμε σε ό,τι αφορά την ανάδειξη αυτού του μετόπου, είτε με αθλητικές είτε με πολιτιστικές δραστηριότητες που είχαμε εκπονήσει. Κάποιες ελάχιστες τις κάναμε, τις περισσότερες τις σταματήσαμε λόγω συνθηκών οι οποίες επικρατούν αυτή τη στιγμή με το COVID. Αλλά αυτή η περιοχή είναι απίστευτου κάλους και εξαιρετικής ομορφιάς. Προσβάσιμη πρέπει να γίνει στον πολίτη με οδικούς αξόνους, κυκλοφοριακά ζητήματα. Mm-hmm. Και φυσικά η μελέτη του θερμαϊκού κόλπου θα πρέπει να καταλήγει μέσα στις αλυσίες κύτρους. Γιατί κλείνει ο κόλπος. Αυτά γιατί βλέπετε να περπατάνε ή ζεις σε μαϊμούν να φας τριφύλι τώρα, τα συζητάμε. Γίνεται φιλότιμη προσπάθεια από την πλευρά της περιφέρειας, το αναγνωρίζω, το επικροτώ. Σε ό,τι αφορά και η κίνηση που δόθηκε είναι πολύ καλή, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Μακρόπνοη ιστορία αυτή. Χρειάζεται να σας πω κάτι που εκκρεμεί. Είναι, πρέπει να γίνει το προεδρικό διάταγμα για να προσδιοριστούν οι ζώνες χρήσης, να ξέρουμε τι κάνουμε σε κάθε τμήμα αυτής της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες δεν θα πρέπει στο μέλλον να αυξηθούν και σταδιακά ίσως θα πρέπει να γίνει και κάποια μορφή, να το πω έτσι, διαφοροποίησης, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι χωροθετούμε σε κάθε τμήμα αυτής της περιοχής. Αυτά εδώ ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, τα οποία στην συνέχεια θα εναρμονίζονται και όλα τα ειδικά χωροταξικά τα οποία θα εκπονηθούν. Δήμαρχε, μία τελευταία ερώτηση από ακροάτρια, προφανώς κάτοικο και της περιοχής, που ρωτάει τι γίνεται με τον οικισμό του Ρωμά, γιατί λέει κάθε βράδυ έχουμε φωτιές, κάθε βράδυ έχουμε αναρχία και στην περιοχή έχει μια. Περιγράφει, εν πάση περιπτώσει, συνοπτικά μια κατάσταση δύσκολη που τη ζήσαμε πρόσφατα και στην άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θερμαϊκού, όπου είχαν θέματα εκεί πέρα και ο Δήμαρχος βρέθηκε σε διαρκή αντιπαράθεση εκεί με τον οικισμό του Ρωμά. Εσείς έχετε αντίστοιχα προβλήματα και σε τι έκταση? Πολύ μεγάλο. Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα. Υπάρχει και η ισορροπία του ανθρωπιστικού, αλλά υπάρχει και πέρα από το ανθρωπιστικό, υπάρχει και ο κανόνας. Δεν μπορεί οι κανόνες να ισχύουν για κάποιους και για άλλους ελαίου ανθρωπισμού να μην ισχύουν οι κανόνες. Ακριβώς. Θέλω όμως να δώσω μία διαφοροποίηση. Δηλαδή, η περιοχή που φιλοξενούσε τους Ρωμά στην ανατολική πλευρά, mm-hmm, ήταν καταβλισμός. Ναι. Ήταν αυθαίρετος καταβλισμός. Εδώ τι έχουμε. Αυτό το οποίο είναι στην Αγία Σοφία, γιατί προφανώς η ακροάτρια. Για την Αγία Σοφία, ναι. Για την Αγία Σοφία είναι οικισμός. Ένας και οριοθετημένος, ναι. Κακός, το επαναλαμβάνω, πολύ κακός, δημιουργεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένας οικισμός ο οποίος έγινε πριν από 22 χρόνια για να φιλοξενήσει 230-220 οικογένειες Ρωμά. Και τώρα έχει. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι, δηλαδή ο πληθυσμός με 220 οικογένειες, καταλαβαίνετε ότι τα έργα υποδομής που έκανε τότε η πολιτεία είναι για να φιλοξενούν περίπου 1.000-1.200 κατοίκους. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 3.500. Mm-hmm. Γιατί είναι πάνω από 3.500? Γιατί συνήθως, ας πούμε, πολλά παιδιά στους Ρωμά, στην εφηβική ηλικία κτλ. Κάνουν οικογένειες, οπότε γίνονται παραπήγματα εσωτερικά μέσα, έχουν καταληφθεί την όχρηστη χώρη, έχει γετοποιηθεί εκεί πέρα ο οικισμός, υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά και προβλήματα υγειονομικά.
έχουν παρατηρηθεί ελονοσίες. Το ξέρατε, 1,5 χρόνο όλοι οι δυτικοί πλευρά. Τι γίνεται, λύση. Η ακροάτρια ρωτάει, ξέρει την κατάσταση. Προφανώς η ακροάτρια ρωτάει, τι μέλη γενέστε τώρα με αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που εγώ που κάνω σαν. Που, και την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα που έχω σαν Δήμος. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν έχω άπειρη δυνατότητα κάθε μέρα να το πω τα που έχουν κάνει στην περιοχή απέραντη χωματερή. Mm-hmm. Κάναμε μια μεγάλη παρέμβαση μαζί με την περιφέρεια. Mm-hmm. Καθαρίσαμε πριν 4 μήνες ολόκληρη την περιοχή. Σηκώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες τόνους μπαζών που έχουν απορρίψει την περιοχή. Mm-hmm. Είτε άνθρωποι που ζουν στον οικισμό, είτε άνθρωποι που ζουν εκτός οικισμού. Mm-hmm. Να το πω και δεν είναι και Ρωμά, γιατί βρίσκουν την ευκαιρία και στο όνομα του. Εκμεταλλεύονται μέσα στην αναμπουμπούλα, χαίρεται και ο Λύκος, πετά και τα δικά του. Μπράβο. Αυτό που η κυρία διαμαρτύρεται για πυρκαγιές, για φωτιές που ανάβουν μέσα για να πάρουν το χαλκό, ενδεχομένως για μπάζα που πετιώνται στους δρόμους και ήδη ξανακλίνουν οι δρόμοι τους οποίους καθαρίσαμε πριν από 4 μήνες. Μάλιστα. Δεν έχω από αυτή τη στιγμή την αδυνατότητα, ούτε έχω αυτά τα μηχανήματα, ούτε έχω αυτά τα χρήματα να το πω. Να τρέχετε κάθε εβδομάδα από πίσω και να τα καθαρίζετε. Πρέπει να δοθεί μια πιο ευρεία λύση άνωθεν. Φυσικά. Οριστικά. Το ξέρει και ο εισαγγελέας, ο οποίος βοήθησε για να γίνει αυτή η αποκομιδή πριν από κάποιους μήνες. Με εντολή δική του κάναμε όλη αυτή την πράξη. Αλλά δεν έχω ούτε τα μέσα. Εδώ είμαστε δήμαρχοι να βοηθήσουμε και εμείς, να το αναδείξουμε και με τους. Γιατί η δυσοσμία πνίγει. Έτσι. Το υγειονομικό κοκτέιλ είναι έκρηκμο, να το πω έτσι, εκεί πέρα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εγώ διψώνω τη διαμαρτυρία μου και πολύ πιο έντονα, γιατί καταλαβαίνετε, είναι τεράστια δαπάνη οικονομική. Και είχαν κάψει μάλιστα στο νηπιαγωγείο. Το αποκαταστήσαμε πάλι. Ωραία. Προβλήματα στο νηπιαγωγείο. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα. Ωραία. Τεράστιο. Ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων. Αντιληπτών. Δήμαρχε, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και θα βοηθήσουμε και εμείς στην ανάδειξη αυτών των θεμάτων, διότι η Δυτική Θεσσαλονίκη αξίζει να έχει μια μεγαλύτερη προσοχή. Ναι, αφορά 500.000 πολίτες από την Λαγκαδά και Ένθεν. Και να σας πω και κάτι, αυτό το θέμα του οικισμού Αγίας Σοφίας πρέπει να σταματήσει. Εγώ έχω ζητήσει τη μεταφορά του ή την αποφόρτησή του. Δεν γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.